Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είναι Μεγάλη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε δύο μέρες πριν το Πάσχα. Συνήθως γιορτάζουμε το Πάσχα στην Ελλάδα διαφορετικές μέρες από τις περισσότερες άλλες χώρες, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη και περίπλοκη ιστορία. Ας το αφήσουμε για την ώρα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής είναι το βράδυ όπου συμβολικά ο Ιησούς Χριστός, η σωρός του, περιφέρεται ώστε να προσκυνηθεί. Τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει η περιφορά του επιταφείου. Σας καλωσορίζουμε στην Ιερά Μονή μας. Σας παρακαλούμε να έχετε στο νου σας ότι βρίσκεστε σε ένα χώρο της Θείας Λατρείας. Η συμπεριφορά και η ενδυμασία σας να είναι ανάλογη. Ευχαριστούμε. Είμαστε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο. Στην Ελλάδα, όταν γίνεται η Ανάσταση, όταν γίνεται η λειτουργία, έρχεται το φως, το Άγιο Φως, που υποτίθεται πως έρχεται από τους Άγιους Τόπους. Το μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Οι πιστοί, μέχρι να γίνει η Ανάσταση και να αρχίσουν να χτυπάνε οι καμπάνες και τότε όλοι θα πούμε Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Τώρα περιμένουμε να συμβεί αυτό έξω από το μοναστήρι. Χριστός Ανέστη καταρχάς, όπως λέμε μετά τις 12 η ώρα και για πολλές εβδομάδες, ακόμα μερικές φορές. Κόκκινα αυγά, παίρνει ο καθένας από ένα κόκκινο αυγό, έτσι, και τσουγκρίζουμε. Χρειάζομαι έναν εθελοντή. Λοιπόν, έχουμε κόλο και μύτη. Νομίζω ότι αυτή είναι η μύτη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Α, με έφαγε. Έσπασε. Η μαγειρίτσα είναι μια σούπα που τρώμε μετά την Ανάσταση και φαντάζομαι πως στα παλιά τα χρόνια που ο κόσμος νίστευε σοβαρά ήταν η εισαγωγή τους ξανά στον κόσμο του κρέατος. Είναι μια σούπα με χορταρικά και σηκωτάκια και εντόστια από αρνί. Είναι πολύ νόστιμη όταν είμαστε παιδιά. Όλοι μας συχαινόμαστε και μεγαλώνουμε και μία μέρα αποφασίζουμε ότι μας αρέσει. Αυτή είναι η μαγειρίτσα. Αυτή την Κυριακή του Πάσχα, φέτος, δεν ήμασταν σπίτι για να ακολουθήσουμε τις παραδόσεις. Είμαστε διακοπές, μπορείτε να το πείτε. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθετε ακριβώς τι κάναμε. Οπότε, αυτό το Πάσχα δεν είχα να σας δείξω τόσο τι κάνουμε στην Ελλάδα, το πώς τρώμε το αρνί. Είδατε το σφουλί στο αρνί, αλλά δεν είδατε το γλέντι που ακολουθεί. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο, αυτό το special επεισόδιο του Πασχαλινό για φέτος. Ευχαριστούμε που είδατε και αυτό το επεισόδιο του Easy Greek. Μην ξεχνάτε ότι η σελίδα μας στο Patreon σας περιμένει, όπου μπορείτε να βρείτε ασκήσεις και άλλα καλούδια όπως set διαδραστικών ασκήσεων στο Quizlet και από μαγνητοφωνήσεις. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek, το οποίο θα είναι πολύ special. Γεια σας. Είναι τη λειτουργία.